Συνεχείς επιθέσεις δέχονται οι εφοριακοί υπάλληλοι που διενεργούν ελέγχους σε καταστήματα, νυχτερινά κέντρα, χώρους εστίασης ή ακόμα και αρτοπία. Υπάρχει και ένα δελτίο τύπου της ΑΔΔΗ. Έχει φτάσει δηλαδή το θέμα και να βγάλει και η ΑΔΔΗ μια ανακοίνωση, ένα ψήφισμα καταδίκης για όλες αυτές τις επιθέσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Ζητάει λοιπόν την προστασία μας, που έπρεπε να υπάρχει ήδη δηλαδή, νομοθετικά αυτό. Και από ό,τι είδα, απάντησε και ο Υφυπουργός ο κ. Βεσιρόπουλος ότι θα αυξηθεί, δηλαδή θα αυξηθεί λίγο η αντιμετώπιση και οι ποινές δηλαδή στο θέμα αυτό. Εγώ όμως θέλω να σταθώ περισσότερο σε αυτό που σας είπα, ότι αυτοί οι έλεγχοι, επειδή έχουν εντατικοποιηθεί, γιατί πραγματικά υπήρχε μια μεγάλη παραβατικότητα, πρέπει να γίνει κτήμα του καθενός από εμάς τι εστί φοροδιαφυγή. Γιατί δυστυχώς έτσι θα καταφέρουμε κάτι. Η πρόταση εμάς τους συνδικαλιστές και των εργαζόμενων εδώ, πέραν της προστασίας που θα υπάρξει κάποια στιγμή, θα είναι ότι θα έπρεπε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σαν μια σύγχρονη πλέον μονάδα διοίκησης, να περάσει και στα σχολεία ακόμα την έννοια της φοροδιαφυγής, όπως είναι στο εξωτερικό. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει φαινόμενα βίας εναντίον εφοριακών υπαλλήλων και θα συνιστούσα στους επιχειρηματίες της περιοχής και γενικά στην ευρύτερη περιοχή να μην είναι διστακτικοί στον έλεγχο. Ένας θα πρέπει να, όλοι να είναι στον έλεγχο, γιατί τα αποτελέσματα όταν παρεμποδίζουν είναι χειρότερα μετά, εκτός από το πρόστιμο για τη μη έκδοση της απόδειξης, το οποίο κινείται στο επίπεδο των 250 ευρώ, θα έχουν το επόμενο πρόστιμο ακολουθεί 2.500 όταν παρενοχλούν βία τους εφοριακούς για τον έλεγχο και μετά επιβάλλεται και κλείσιμο καταστήματος με απόφαση του αναστολή λειτουργίας της επιχείρησής τους με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Στο νομό Αχαΐας δεν έχουν εμφανιστεί ανάλογα περιστατικά, όμως οι εργαζόμενοι αλλά και η διεύθυνση της υπηρεσίας εκφράζουν τον προβληματισμό τους. Άλλωστε, το πρόσφατο περιστατικό στις Σέρες με τον τραυματισμό εφοριακού, ο οποίος μαζί με συναδέλφους του προχώρησε σε έλεγχο παραστατικών ιδιοκτήτη χώρου εστίασης στη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης, φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα. Γι' αυτό και από πλευράς κυβέρνησης θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για τους νταΐδες. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ιδιοκτήτη του κέντρου, ναι, και του ζευγαριού που θα κάνει την δεξίωση. Αυτό το συμφωνητικό κατατίθεται στην ΔΟΗ ή ηλεκτρονικά στο τάξης νωρίτερα, πριν τελεστεί ο γάμος. Αυτό λοιπόν αναφέρει το πλήθος των καλεσμένων, το τι θα περιλαμβάνει το μενού και το σύνολο του κόστους δηλαδή της δεξίωσης. Αυτά λοιπόν, όταν γίνεται τέτοιος έλεγχος εκεί, δεν πηγαίνεις να ενοχλήσεις, ας πούμε, την δεξίωση, γιατί αυτά είπε ο ιδιοκτήτης και ότι πήγαν δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί και δημιούργησαν ένα επεισόδιο. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Αφού ήταν στοχευμένος έλεγχος, πήγαν εκεί και το μόνο που κοιτάς είναι εάν αναφέρει το ιδιωτικό συμφωνητικό 100 άτομα, ήταν εκεί 100. Γιατί αν αναφέρει 100 και εκεί δεις ότι είναι 300 άτομα, πρέπει να εκδώσει 200 αποδείξεις από την ταμιακή μηχανή. Αυτό τον έλεγχο κάνεις. Δεν διαταράσεις δηλαδή την τελετή. Σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι άκουσα, δημιούργησαν δηλαδή ένα θέμα οι ίδιοι καλεσμένοι. Και εκεί είναι το θέμα, δηλαδή η κοινωνία δεν έχει σωστά καταλάβει το τι σημαίνει ένας φορολογικός έλεγχος. Εμείς απλοί υπάλληλοι είμαστε, εφαρμόζουμε τον νόμο. Μα ο νόμος αυτός είναι η πάταξη φοροδιαφυγής. Αυτό πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας. Από το να ζητάμε μια απλή απόδειξη σε έναν καφέ που παίρνουμε μέχρι οπουδήποτε πηγαίνουμε. Είναι δυνατόν να προπυλακίσουμε τους υπαλλήλους που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους? Ζητούμενο αποτελεί η απόκτηση φορολογικής συνείδησης από επαγγελματίες αλλά και απλούς πολίτες.